Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε κοντά μας σε ακόμη μια εκπομπή εντός Αρκαδίας. Μαζί θα δούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο τον οποίο λατρεύουμε και θέλουμε να ανακαλύπτουμε μέρα με τη μέρα. Έλατε λοιπόν κοντά μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τις λαμπαδιδοφορίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 23 Μαρτίου στην πανέμορφη Δημητσάνα. Κάθε χρόνο, εδώ και περίπου 50 χρόνια, πολλοί άνθρωποι που ζουν στο χωριό αυτό, αλλά και επισκέπτες, ντύνονται με παραδοσιακές φορεσιές, βγαίνουν στους δρόμους κρατώντας δάδες και αναβιώνουν μαζί ένα μοναδικό έθιμο, το οποίο παραμένει ανεξίτηλο όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε να δούμε εικόνες. Αναβιώνει το έθιμο των λαμπαδιδοφοριών στη Δημητσάνα. Οι Δημητσανίτες είχαν ασκηθεί στην κατοίκον Παρασκευή Πυρίτιδας ήδη από το 1461. Η συμβολή της πόλης στην Επανάσταση του 1821 με την κατοχύρωση του δικαιώματος παραγωγής και εμπορίου της Μπαρούτης ήταν καθοριστική. Η ηρωική αυτή διάσταση ήταν που καθιέρωσε τη Δημητσάνα όχι μόνο ως μπαρουταποθήκη του έθνους, αλλά και ως σύμβολο ανεξαρτησίας. Το μήνυμα της έναρξης της Επανάστασης διαδόθηκε, οι υποδουλωμένοι ξεχύθηκαν στα σοκάκια με δάδες στα χέρια παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και μπροστά στα ιερά των εκκλησιών οι οπλαρχηγοί ορκίστηκαν στον αγώνα για απελευθέρωση. Ο Πολιτιστικός Αγροτοτουριστικός Σύλλογος Γυναικών Δημητσάνας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αναβίωση του εθίμου των λαμπαδιδρομιών, που θα πραγματοποιηθεί με λαμπρότητα για 12η χρονιά την Κυριακή 24 Μαρτίου του 2024 και ώρα 8 στη Δημητσάνα Αρκαδίας. Και πάμε μέχρι τη Δημητσάνα. Εκεί κάθε χρόνο αναβιώνει ένα εξαιρετικά μοναδικό έθιμο, οι λαμπαδιδοφορίες. Ένα έθιμο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Φέτος θα αναβιώσει την Κυριακή 24 Μαρτίου, σε λίγες ημέρες. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να δούμε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Να πούμε ότι δεκάδες, χιλιάδες θα έλεγα κόσμου, βρίσκεται κάθε χρόνο στη Δημητσάνα για να απολαύσει και να δει αυτό το μοναδικό δρόμενο. Θα το έλεγα και δρόμενο. Είναι κοντά μας ο κύριος Κουστένης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά. Και βέβαια, καλή Σαρακοστή να πούμε κιόλας. Είμαστε και σε αυτή την περίοδο άλλωστε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τις λαμπαδιδοφορίες. Ένα έθιμο που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και αναβιώνει για και ακόμη μια χρονιά στην όμορφη Δημητσάνα. Εγώ θα έλεγα ότι η Δημητσάνα από το 1461 περίπου παράγει παρούτη στο σπίτι της. Από το 1821 και μετά που καθιερώθηκε η συμβολή της στην Επανάσταση, κατακυρώθηκε το δικαίωμα της εμπορίας και της παρασκευής. Από τότε η Δημητσάνα έγινε η παραταποθήκη του έθνους. Το δεύτερο σύμβολο που έχουμε χειρονομήσει από τότε είναι, μας ονόμασαν σύμβολο της ανεξαρτησίας. Γιατί μετά όταν ο παλαιό πατώνος Ιωαννός πήγε στα Γαλάβρυτα και ύψωσε το λάβρο της Επανάστασης,
Τότε οι Δημησανίτες, όταν έμαθαν το νέο, βγήκαν έξω το βράδυ με λαμπάδες στα χέρια, γιατί πήγε το φως, φωνάζανε, ήταν οργισμένοι, θέλανε την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους και τρέχανε από στενό σε στενό χαρούμενοι και οργισμένοι παράλληλα. Και από τότε εμείς έχουμε κρατήσει αυτό το έθιμο. Ανήμερα λοιπόν της Επανάστασης, ανήμερα της Ορθοδοξίας, οι Δημησανίτες βγαίνουν έξω όλοι στολισμένοι. Εγώ, σαν ξενοδόχος, επιβάλλω στους πελάτες, σε εισαγωγικά επιβάλλω, να έρθουν με τις στολές τους. Και οι πιο πολλοί το κάνουν και το ευχαριστούνται πάρα πολύ, γιατί βλέπεις κάτι πολύ συγκινητικό. Βλέπεις μπροστά σου την ιστορία, ας πούμε, να εξελίσσεται. Και κλείνουν τα φώτα του χωριού. Πάει ο λόγος και κλείνει τα φώτα όλα του χωριού. Όλος ο κόσμος βγαίνει έξω, χωρίζονται σε μπουλούκια. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και πόλη κομπάρου ότι γίνεται χαμός. Όλος ο κόσμος τραγουδάει τα τραγούδια, τα δημοτικά τότε, τα ηρωικά τραγούδια. Σμίγουν στο κέντρο της πλατείας του χωριού. Πέφτουν καρτινοπολισμοί, πυροπολισμοί, μπαρούτι. Και μετά ξεκινάει και ένα σχετικό γλέντι εκεί με δημοτικά τραγούδια, με ωραίο κρασί άφθονο, με τσίπουρο. Και γενικά ο κόσμος νιώθει, συγκινείται, γιατί βλέποντας ένα πράγμα το οποίο έχει εξελιχθεί πριν πολλά χρόνια να είναι το ίδιο μπροστά τους αυθεντικό. Και γι' αυτό το λόγο θα πω και κάτι άλλο που είναι συγκινητικό γι' αυτό. Είναι σαν να προσκυνάει όλη η Πελοπόννησος. Έχουμε πολλά γκρουπ που έρχονται από τη Μάνη, έρχονται από την Κρήτη. 45 άτομα την Κρήτη να έρθουν στολισμένοι εδώ για να συμμετέχουν και αυτοί. Έρχονται από Αθήνα, από Καλαμάτα, από Τρίπολη, από Σπάτρια, από Πάτρα, από όλα τα μέρη του κόσμου που έχουν συλλόγους που ακόμα διατηρούν τις πιστολές τους και τα όπλα τους και έρχονται εδώ πέρα να παρελάσουν μαζί μας και να νιώσουν αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς δίνεστε, φαντάζομαι, και όλοι οι Δημητσανιώτες για να τιμήσουν αυτό το έθιμο, οι Δημητσανίτες. Και μπράβο και συγχαρητήρια που κάθε χρόνο, όπως είπατε κι εσείς, όλη η Πελοπόννησος συμμετέχει σε αυτό, προσκυνάει σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Το μεγάλο γεγονός, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια ιστορία δύσκολη, δηλαδή πόνου. Η ψυχή τους το ήξερε μόνο τότε πώς κατάφερναν και βγαίναν έξω για να αγωνιστούν, για να καταφέρουν να δηλώσουν αυτά που επιθυμούσαν, για να διεκδικήσουν αυτά που επιθυμούσαν. Και πλέον να είστε κι εσείς κάτοικος αυτού του ιστορικού χωριού πλέον, της Αρκαδίας, της Δημητσάνας, η οποία έχει τη μεγαλύτερη, ίσως μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της Επανάστασης του 1821. Ναι, ξέρετε, εγώ νιώθω περήφανος που είμαι από αυτό το μέρος. Μ' αρέσει και δίνομαι και εγώ και οι πελάτες μου. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουν για στολές και έχουν εξαντληθεί. Έχω πει Καλαμάτα, Τρίπολη, Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα, τα έχουν πάρει όλα. Και θέλουν όλοι να συμμετέσχουν πλέον. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ο Έλληνας νιώθει κάτι μέσα του και έρχεται και να το εκφράζει. Αλλά η Δημητσάνα, πέρα από ότι ήταν η παρατοποθήκη του έθνους, πέρα από το γεγονός ότι βοήθησε μετά στην ανεξαρτησία, είχε πάρα πολλούς ήρωες από εδώ. Δηλαδή, στην Δημητσάνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 20 σπίτια ηρώων και στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν ένα μεγάλο μέρος, βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά μετά την Επανάσταση, βοήθησε πάρα πολύ και στην πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδος, γιατί εδώ είχαμε μεγάλο το επίπεδο της μόρφωσης, ήταν πολύ υψηλό. Και όταν κάποια στιγμή τελείωσε η Επανάσταση και νικήσαμε και φτιάξαμε την πρώτη κυβέρνηση σαν έθνος, η Δημητσάνα πρόσφερε το 50%, για να μην πω παραπάνω, από τους ντόπιους εδώ, που για πρώτη φορά μετανάστευσαν, πήγαν στον Άπλιο για να επανδρώσουν την πρώτη κυβέρνηση. Γιατί πέρα από το κρυφό σχολείο που είναι γνωστό, είχαμε και άλλες σχολές. Φανταστείτε, από ένα μοναστήρι μόνο έχουν βγει 8 πατριάρχες. Έχει βοηθήσει σε πολλά επίπεδα. Έχει βοηθήσει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτή, αλήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε πολύ ωραία πλάνα από προηγούμενες χρονιές όσο μιλάμε, από αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση τιμής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Δημητσάνα. Το έθιμο αυτό αναβιώνει με χιλιάδες επισκέπτες. Δηλαδή βλέπουμε τώρα μέσα στα στενά της Δημητσάνας να περπατούν με τις δάδες όλοι αυτοί οι επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται και τιμούν με την παρουσία τους αυτή την ημέρα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο εσείς και ως ξενοδόχος έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο και προκρατήσεις φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει. Ήδη έχετε προετοιμαστεί. Ναι, η πλάκα είναι ότι στο χωριό, ας πούμε, τελειώνει το event αυτό και την επόμενη μέρα, το δρόμενο, εδώ λέμε event, το δρόμενο, ας πούμε, για την επόμενη μέρα ξύλουμε τις στολές για την επόμενη χρονιά. Γιατί κατευθείαν την επόμενη μέρα ξεκινάτε.
Ναι, γιατί οι κρατήσεις είναι πριν τα Χριστούγεννα για αυτό. Όποιος το γνωρίζει, ναι. Προσπαθεί να βρει δωμάτιο πριν γιορτές. Αλλά είναι πάρα πολύ ο κόσμος και έτσι περνάμε τις 4.000-5.000, θα έλεγα εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είναι τόσο αυτοί που μένουν εδώ, απλά έρχονται με πούλμα. Δηλαδή αυτοί που έρχονται την Καλαμάτα από τις Σπάρτη, οι άνθρωποι ξαναεπιστρέφουν και έρχονται μόνο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κριτική που σας είπα προηγουμένως είναι 45 άτομα θα έρθουν αυτοί για να συμμετέχουν με τα όπλα τους και με τις στολές τους. Έρχονται όλες οι στολές της Ελλάδος, δεν είναι μόνο οι δημισανίδικες. Έρχονται και από τα νησιά, έρχονται και από την Κρήτη, από τη Στερά Ελλάδα, από όλα τα μέρη. Υπάρχει Μάλιστα. μια ένωση Ελλήνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και περήφανοι είμαστε γι' αυτό που έχουμε καταφέρει κάτι τέτοιο να συμβαίνει εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Κουστέρη, συμβαίνει αυτό. Αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά την Επανάσταση. Γιατί τότε ήταν, μόλις έδωσε ο παλαιό Πατογερμανός, είπε ότι ασήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης. Από εκεί και μετά περάσαν κάποια χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια σίγουρα θα υπάρχει αυτό το έθιμο. Τελευταία 50 χρόνια. Πολλά χρόνια συμβαίνει. Από τον παππού μου και από τη γιαγιά μου που το κάναν αυτό στο σχολείο. Να φανταστώ, βγαίνανε και αυτοί με παραδοσιακές στολές. Όλο αυτό που κάνετε εσείς τώρα το έκαναν οι προγονείς σας, παππούς, γιαγιά. Ναι, ναι. Αλλιώς όμως οι κάτοικοι του χωριού ήταν, εντάξει, τα χωριά τότε ήταν πιο μεγάλα. Είχε παρόμοιο κόσμο. Τώρα εμείς είμαστε λιγότερος κόσμος, αλλά έρχονται όλοι και μας βοηθάνε και μπορούμε και το κάνουμε τόσο μεγάλο. Βλέπω, ναι. Βλέπω και στα πλάνα πόσος κόσμος, πόση συμμετοχή. Και θα ήθελα να δούμε και κάτι ακόμα. Φέτος, λοιπόν, θα ακολουθήσετε μια διαδρομή, την διαδρομή που ακολουθείτε κάθε χρόνο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε έτσι από πού ξεκινάει, πού κορυφώνεται αυτό το δρόμενο. Ωραία. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να παρκάρει στην είσοδο του χωριού και εσωτερικά θα υπάρχει, θα μπορεί να σταθμεύσει από τη μία είσοδο και από την άλλη είσοδο να παρκάρει. Στο εσωτερικό, στις πλατείες, στο κέντρο του χωριού, θα έρθουν αυτοί που θέλουν να δουν την παρέλαση. Αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν και να κάνουν μαζί μας την πορεία αυτή που κάνουμε προς το κέντρο, θα πρέπει να είναι στολισμένοι με αμαλίες ή τσολιάδες, αναλόγως τι έχουν ο καθένας, δεν μας ενδιαφέρει, Έλληνες να ληφθούν, για να έρθουν στο κέντρο υγείας στη Μιξάνας. Εκεί θα είναι η έναρξη. 6,5 ώρα πρέπει να είναι τουλάχιστον εκεί. Εμείς θα έχουμε και άλλα μπουλούκια, έτσι τα λέμε, τα λέμε ομάδες, σε άλλες γωνίες της Δημητσάνας. Αλλά αυτοί που δεν ξέρουν, καλό να έρθουν στο μεγαλύτερο που είναι στο κέντρο υγείας. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε. Υπάρχει μια μεγάλη χοροδία από παιδιά του χωριού εδώ που έχουν μάθει να τραγουδάνε τα τραγούδια της Επανάστασης. Και εκεί θα ξεκινήσει η πορεία με τις δάδες. Θα κλείσουν όλα τα φώτα του χωριού και θα ξεκινήσουν όλοι με τις δάδες να μπαίνουν προς το κέντρο. Τον κόσμο θα τον βρούμε στο κέντρο. Είναι ένα αυθεντικό το χωριό και αυτό μπορεί και το βλέπει σε όλο στην εξέλιξη. Όταν λοιπόν ανταμώσουμε όλοι μαζί στο κέντρο, εκεί πάλι θα γίνει κάποιο μικρό δρόμενο και από εκεί και πέρα θα πάνε οι τσολιάδες με τα όπλα τους να τα ορκίσει ο αρχιμανδρίτης του χωριού, όπως κάνανε παλιά που ορκίζονταν τα παλικάρια πριν πάνε σε κάποια μάχη. Και από εκεί και πέρα θα σμίξουμε πάλι σε μια άλλη δεύτερη πλατεία και εκεί θα έχουμε μουσική, χορό, δημοτικά τραγούδια. Ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει και στη μουσική και στο χορό, αλλά και στις δραματοδρομίες. Δεν θέλουμε θεατές, δεν είμαστε καρναβάλι. Θέλουμε να έρθουν όλοι και να συμμετέχουν και να πάρουν μια δάδα στα χέρι και να το νιώσουν αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ένα δρόμενο το οποίο δεν είναι επισκέπτες, παρατηρητές να παρακολουθήσουν αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι μέσα σε αυτό. Συμμετέχουν ενεργά. Αυτό καλείται και εσείς τον κόσμο να κάνει την Κυριακή στις 23 Μαρτίου. Να πάρει τη δάδα του, να έρθει εκεί. Τους δίνετε και εσείς δάδες, φαντάζομαι. Εμείς τις έχουμε φτιάξει, είναι ήδη έτοιμες. Είναι έτοιμες. Έχουμε ετοιμάσει και το κρασί μας που θα προσφέρουμε εκεί πέρα τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι. Σας περιμένουμε να έρθετε να το νιώσετε, να συμμετέχετε. Καταρχήν, για να πετύχει αυτό πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος. Έτσι. Δεν έχετε να δει ένα θέατρο. Έχετε να νιώσει αυτό το πράγμα που έγινε πριν πολλά χρόνια. Και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε και μιλάμε τώρα. Είναι αλήθεια και η οικογένεια μπορεί να έρθει με τα παιδιά της και να το βιώσει όλο αυτό και να το ζήσει. Τι ώρα ξεκινάει η λαμπαδιδοδρομία? Συγγνώμη, αλλά αυτό που είπατε για την οικογένεια, πρέπει να φέρουν όλοι τουλάχιστον τα παιδιά τους. Ναι, τα ναι, ναι. Παιδιά τους. Και να το ζήσουν και να μάθουν την ιστορία, έτσι όπως έγινε. Γιατί έχουν μάθει να βλέπουν μόνο TikTok και βλακίες. Να έρθουν να ζήσουν την πραγματικότητα, αυτό που τους έκανε και ζουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό θα γίνει λοιπόν τώρα
Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, στις 6.30 ώρα, την Κυριακή το απόγευμα. Mm-hmm. Το κάνουμε πάντα ανήμερα της Ορθοδοξίας, ανάλογα τη μέρα θα πέσει. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, αλλά την Κυριακή το απόγευμα, 6.30 ώρα, γιατί περιμένουμε να βραδιάσει κιόλας, γιατί έχει αλλάξει και η ώρα. Γιατί θα είναι πιο ωραίο, γιατί υπάρχουν και πολλά πυροτεχνήματα, υπάρχουν και ενδιαφέροντες εμβολιασμοί. Είναι ένα σκηνικό που πρέπει να ολοκληρωθεί γύρω στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει, τα έλεγα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε όλα να πάνε ωραία, να έρθει πολλοί κόσμος, να έχουμε επίσης πολύ ωραίες εικόνες και ρεπορτάζ τη Δευτέρα να δείξουμε στους τηλεθεατές μας και στις εκπομπές μας φυσικά, αλλά και την ερχόμενη Παρασκευή στο Εντός Αρκαδίας, να δείξουμε ωραίες εικόνες από αυτό που έγινε. Και εννοείται οι οικογένειες, παιδιά, καλούμε όλους αυτούς που θέλουν να βιώσουν και να ζήσουν την ιστορία και να επαναληφθεί όλο αυτό το οποίο έζησαν οι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν το 1821 και είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση τώρα που βρισκόμαστε εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουστένη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. 1821, η Επανάσταση της Τριπολιτσάς. Εμείς μαθαίνουμε από τον ιστορικό και ερευνητή Γιώργο Πραχαλιά τι συνέβη πραγματικά στην άλωση της Τριπολιτσάς. Έρευνα των υπονόμης ενδύθηκε στην ποιητική εταιρεία το Δεκέμβριο του 1818. Η ποιητική εταιρεία είχε απαιτηθεί ότι ο Πανοποτόλης ήταν η πια ολοκληρωμένη στρατιωτική και πολεμική φυσιογνωμία που υπήρχε στο μεμερικό χώρο. Είχε πολεμήσει 30 χρόνια σαν πιέφτη στο Μουριάρι και γνώριζε απάντησα ακριβώς την ορειογραφία τη, αλλά και όλου του υπόλοιπου, αλλά και καθώ και τον πιέστηκε τρόπο εξαγωγή του πολέμου. Είχε υπηρετήσει τα παιδιά τη Ερτάνσα στου τρει στρατού που διαδεκτικά κατήχαν τα Ερτάνσα, δηλαδή τον Ρωσικό, τον Βενετού και τον Αρχικό στρατό, επί 10 χρόνια. Άρα ήταν γνώστη και μάλιστα με τον βαθμό του Ταρματά. Γνώριζε λοιπόν άξονα όλε τι σύγχρονε πολέμου και τα σύγχρονα απλικά συστήματα τη εποχή. Είχε συνεργαστεί με πληθώρα στρατιωτικών διπλωματών ξένων, Ρώσων, Άβενων και Βέλων, άρα ήταν μια ολοκληρωμένη πολιτικοστρατιωτική ψευδομία. Όσο τούτο η ποιητική εταιρεία προσταπολόγησε με αυτό να το σκοπό και το ανέθεσε προσωπικά ράσκα από δίστηλες να εκπονήσει το σχέδιο, το πολιτικό σχέδιο για την επανάσταση της ολόγου την επικράτεια των γερικών σχέδιων, όπως το ονόμαζε. Το γενικό σχέδιο ο Πολοποτρόνης το επώνυσε και το παρουσίασε στο ΜΗ και τον κάνει καποδίστρια τον Αύγουστο του 1820, λίγου μήνα πριν την έπεση τη Επανάσταση. Να σου πληροφορήσω σχετικά ο ίδιο ο Πολοποτρόνης με πρικόδη τρόπο, αλλά ενδεικτικό στα απομονεύματά του, που μα λέει ότι τον Άτσο του 1820 και πήγα στι πορτιού του Ρίτσφαλγκου και καποδίστρια, όπου συζητήσαμε πολλά για την Επανάσταση. Παρουσίασε λοιπόν προφανώ το γενικό σχέδιο. Αυτό τι περιλάμβανε. Σε στρατηγικό επίπεδο και τρία επίθετα σχεδία. Σε στρατηγικό επίπεδο που αφορά όλη την επικράτεια. Σε στρατηγικό επίπεδο το σχέδιο ήταν εξαιρετικά απλό. Ο Ιψηλάνδης στις παραδυνάδειες ηγεμονίες θα συγκρατούσε ασυνοπτικό αριθμό τουρκικών δυνάμεων από το φόβο εμπλοκής των Ρώσων που ενδεχομένως θα κατέβαιναν από βορρά. Οι επαναστάτες σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Ρούμενη θα συγκρατούσαν τις τουρκικές δυνάμεις που θα κατέβαιναν προς το Μουριά για να καταπνίξει την κύρια κοιπίδα της Επανάστασης. Οι ναυτικοί του Αιγαίου θα απέριχονταν τις ανάσεις γραμμές εκποδιασμού από τα μικρασιατικά παράλια, δηλαδή την τουρκική και τότε τουρκική εντοφόρα προς τα ελληνικά υπηρετικά παράλια. Αντίστοιχα, οι επικές παροικίες σε Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη θα εξεγείρονταν αυτές. Ενώ σε στο Μογιάρα, οι παραστάτες με επικεφαλή στον ίδιο το πρωτοτόμι, τα είχαν απευρύπωρα τα συνδετικά πεπαγισμένα και τα πελεφώνανα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Μογιάρα. Στη συνέχεια, ο Πολοκοτρώνης εκμεταλλευόμενο στο στρατηγικό βάρος του Μογιά, με τους Έλληνες, θα ανέγαινε προσφορά και σε συνεργασία με τους κατατόπους επαναστάτες, τα απελευθέρωνε διαδοτικά. Την Ιστερεά, Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και όσο πιο μακριά μπορούσαν να φτάσουν. Μας λέει ο ίδιος ο Πολοκοτρώνης μας πληροφορεί ότι αν η Ομόνια διαπίστωσε ότι τα κτίσματα θα φτάναν πίσω στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και ίσον μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, αυτό ήταν το στρατηγικό σχέδιο σε στρατηγικό επίπεδο του Πολοποτών. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα για τον Μοριά, το σχέδιο του πάλι ήταν εξαιρετικά απλό. Ήταν αντίστοιχο με αυτό που εφάρμοσαν οι Έλληνες σε παραστάτες και τα δυνατική εξέγερση των Αγροτικών 50 χρόνια νωρίτερα, το 1770. Δηλαδή,
Θα απομειμένονταν στην Περδαμίνη της Μάνης, όπως και έκανε τον Ιανουάριο 2021. Θα ένωνε όλες τις φαμίλες των Μανιατών που ήταν μέχρι την στιγμή είχαν βεντέτες μεταξύ τους και θα τους έδινε να συνεργαστούν με τις επένδυνες καπετανίες του Μωριά. Οι κατατόπους καπετανίοι του Μωριά θα καταλάβαιναν τα περιφερειακά κάστρα και εκεί θα φωνητικούσαν τους τούρκους και στη σειρά του καθήλωνα αντίστοιχα στις τουρκικές δυνάμεις στα κατατόπους κάστρα θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο ο πολεμικός και επαναστάτες να οργανώσουν ανενόμενη την ύπαιθρο με εκμεινία στρατολογικέτειων και εκπαίδευση των επαναστατικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, τα βάραζε προ το κέντρο τη βάρο τη Οθωμανική στρατιωτική υπεροχή που ήταν με Τρυποντζά, και όταν την πονιοκούσε και την καταλάβανε, τότε όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά κάστρα που πονιοκούνταν μέχρι την στιγμή με υποτυπώ τη πονιοκή θα έρθαν πολύ γερμανών. Αυτό ήταν μόνο το σχέδιό του σε επικοινωνιακό επίπεδο για την περίπου κατάχυση και απογευθέρωση του Μωριά. Σε τακτικό επίπεδο και που αφορούσε τη μεταφορά του κυρίου ενόπλου αγώνα στο κέντρο τη Αρκατική Ενδοφόρα και τη Μουνιστική Ενδοφόρα στην Τρυποντζά, ήταν πραγματικά ιδιοφυέ. Και αυτό ήταν ο δομείο πίσω του τραπεζικού του σχεδίου. Η Τρυποντζά ήταν ένα πανίσχυρο στρατιωτικό, διοικητικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση. Οι Τούρκοι κόμματζαν για την στρατιωτική υπεροπία που είχε η Τρυποντζά και την έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ήταν ηλιοδαρικοί πόρτε. Δηλαδή, οι πόρτε τη οποία είναι στην Πρωτομανικό Λεντάρι, τόσο ισχυρή αισθάνονταν. Αν είσαι πολεμικό, εδώ τι έκανε. Έκανε το πρωτοφανέ σε παγκόσμιο στρατηγικό σε στρατηγικό επίπεδο. Δεν έχει ξανακαταγραφεί ποτέ στην παγκόσμια στρατηγική ιστορία. Έκανε την επιτομή μια επιτελική ενέργεια στην υπολειωτιά μια πανίσχυρη και οκυρωμένη σε ψηλά και ισχυρά τύχη πόλη όπω ήταν η Κορτσά, οργανώνοντα ένα μήκαον. Είχε ανεπέρευτου επαναστάτε που με το ζόρι έπιανε να πολεμήσουν στο όπλο του, οργάνωνε στρατόπεδα σιγά σιγά γύρω-γύρω από την Τρυπολιτσά, με στόχο να δημιουργήσει ένα κλειό γενόμο τυπών. Και στη συνέχεια, με διολύσει σε πρώτο στρατευμάτων που ήταν σε αραιά στρατόπεδα γύρω-γύρω από την Τρυπολιτσά, και ήταν σε υψηλότερα σημεία από το επίπεδο τη πόλη, με διολύσει το στρατευμάτο από τα υψίπεδα τη Αρκαδική Ενδοφόρα προ τι υπόρειε, χαμηλέ υπόρειε τη Μαντινιακή Λετράρη όπου βρίσκεται η Τρυπολιτσά, θα έδινε και θα απολεμούσε ασυπτικά του Τούρκου. Όπω έλεγε χαρακτηριστικά στήριξη στι στρατιώτε των Κολοκοτρόνη, του διηγήθηκα το παράδειγμα του λαού και του φίδιου, δηλαδή όπω το φίδι που νεοποιεί το λαό, με διολύσει από τα ψηλότερα στα χαμηλότερα σημεία και εκεί εντολοδοτήσει στα χαμηλά το λαό του τέλο των Τρόλου. Έτσι ακριβώ ο Κολοκοτρόνη το οργάνωσε λοιπόν την πονηροκία τη Τρυπολιτσάρα. Ήταν ιδιοφυέ, παραστάτε δεν είχαν πολεμήσει ποτέ στη ζωή του, δεν είχαν πολεμική εμπειρία. Άλλοι σιγά σιγά κατόρθωσαν και υπερίσχυσαν ως πανίσχυρου Οθωμανικού στρατεύματος 30 και 3.000 επίλεπτων Οθωμανικών δυνάμεων με πυροβολικό, με πεσικό, με μηχανικό, με πολύ βαρύ και ισχυρότατο υπηκό κατά το καμάρι και το κάστημα των Οθωμανικών δυνάμεων και παρόλα αυτά κατόρθωσε με συντριπτικό τρόπο το πρώτο έτος και όλα στις επανάστασεις το Σεπτέμβριο 1821 έδωσε η Τρυπολιτσά με επωφατικό τρόπο που προκάλεσε τον πειθαρχή και στους Οθωμανούς αλλά και στις διεθνείς δυνάμεις. Είχαμε όμως, και εκεί θα μείνουμε και σε αυτό το σημείο, ταραχή και από την πλευρά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για τον τρόπο που έπεσε η Τρυπολιτσά. Και θα θέλαμε να μας απαντήσετε γιατί συνέβη αυτό, τι πήγε εκεί πέρα στραβά, τι ακριβώς συνέβη στην πτώση της Τρυπολιτσάς. Στον τρόπο δηλαδή που έπεσε η Τρυπολιτσά. Αποφεύγουμε να δούμε την αλήθεια κατάματα και το ελληνικό κράτος συστηματικά την αποφεύγει επί 200 και πλέον έτη. Ενώ δεν υπάρχει Έλληνας σήμερα, αλλά και τότε, 1821, που να μην αναγνωρίζει ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ο διαπληρωμήτης αρχηγέτης και αντράδειγος της πολιτικής της Τρυπολιτσάς, εν τούτης, σήμερα το καλπιζόν, υποτσαπάσιδες, οι πρόκριτοι και προεστοί του Μωριά, συμμάχησα εδώ για ένα δύο του Κολοκοτρώνη και των λοιπόν καπετανέων, οι οποίοι ένα μήνα νωρίτερα, στις 28 Απριλίου 2021, είχαν απερίψει αντίστοιχο τη καρύτερα στον πρώτερο Κολοκοτρώνη. Μετέφτα λοιπόν στις 24 Μαΐου, οι υποτσαπάρισσες όλη του Βορειά στην Μονή Καλτεζόρ, και ανατήξαν άρκη επέμβαση την περιφωνησιακή γερουσία που αρπιστόμενη από του υποτσαπάρισσες, και αντιστάθηκαν τη υπολογιστή ώρα από το πετρόπιχμα που είχαν.
λέει με χαρακτηριστική ποικιλία στα απομονώματά του ο Θεόδωρος του Κολοκοτρώνη, ότι όσο μαζόντουσαν και σκέφτηκαν να κάνουν κουβέντα στις καβετζές και κάρεσαν να τη στράτηγο τον Πετρόπαιη, εμεί ήμασταν στα τρίκοπα και από το πρωί σαν να το βάλετε και τελειώσαν τα παιδιά μας και απορρανήσαν. Δηλαδή, να μην είναι μικρό, βέβαια, όσο πολύ ήμουν στην πρώτη γραμμή, έρθαν χιλιόμετρα πίσω και πρέπει να στρατηγεί και μοιράζουν γλυφέρε. Λοιπόν, όταν έγιναν λοιπόν, ήταν σε κάθε ροπή που η πολιτσά θα πέσει από τον Άρση 1821, ένα μήνα πριν την πτώση, η τη μάχη τη Γράνα που συνετρίβει σε ανοιχτό πεδίο από του Έλληνε επαναστάτε με στα τμήματα του Πολεμοκρόνη, το βαρύ, το τυπικό επικό, ήταν πλέον ξεκάθαρο πέρα από πάση αμφιβολία ότι η πόλη είναι ζήτημα ημερών τα πέστη. Τι διαδραματεύσει για την παράδοση τη πόλη δεν τι έκανε ο Πολεμοκρόνη. Σαν τα πετρόπαιδα με του υπόλοιπου μαλαμπάσινε. Ο Πολεμοκρόνη επέμενε η πόλη να πέσει και να παραδοθεί με ειρηνικό τρόπο για να παραδοθούν όμω κατά κύριο λόγο οι καμίνοι τη Αυρίτη. Ήταν καθήκον ενό στρατιωτικού ηγέτη να διεκδικείται στι αυρού τη πόλη, γιατί αν είχε στι αυρού τη την φωτσά του Πολεμοκρόνη στα χέρια του, δεν θα βρεθεί να παίρνουμε τα διαρκώδη δάνεια τη Αυρίτη που προτίθεται από μέρο γρήγορα στην ανάθεση του κομμουνιστικού ελεύθερου ηγητρά. Τι διαδραματικέ λοιπόν που έρκανα ο Πετρόβι με του λοιπού κοταπάτσιδε, ο Πολεμοκρόνη διαπραγματεύτηκε μόνο με του Αλβανεί, οι οποίοι και διαπραγματεύτηκαν του Αλβανεί και οι Αλβανεί μόνο στον Πολεμοκρόνη έκανε βρέσα, υπέσαν Αλβανικοί, λέτε. Και ο Πολεμοκρόνη σε διήθηκε ότι θα φύγει από πόλη από την πόλη χωρί να του πειράξει κανεί, και μάλιστα έτσι ω όμοιρο και εγγυητή τη Μπέτρα, τον ίδιο τον αμπισιόδο τον Λακούντα. Κατά συνέπεια λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό που προσκέφτηκε ο Πολεμοκρόνη για ασφαλή διαφυγή των Αλβανών, των ιδίων και των οικογενειών τη, τηρήθηκε κατά γράμμα. Κατά γράμμα. Δεν πήρε κανεί ούτε τέτοια των Αλβανών την ώρα που έρευνε η πόλη. Οι υπόλοιποι όμω που έκαναν τι ατυχεί διαπραγματεύσει, οι Κοτσαβάτσε και ο Πετρόμπεριτ με του Τούρκου, δεν υπολόγισαν τον αστάθμητο παράγοντα. Ποιο είναι ο αστάθμητο παράγοντα? Αυτό που συνέβη εκείνο το παγωμένο πρωινό τη 23η Σεπτεμβρίου του 1821, που ο Βανούλη Γκούνια ανέβηκε με συνωμοτικό τρόπο στην τάπε Ραγίου και άνοιξε τι πίνε, και ξαφνικά έγινε είσοδο ενό απαλλήλωτου όπλου, βελληνικού όπλου που είχε μαζευτεί. Γιατί στην έννοια ότι τα παίξει η πόλη, η Τυρκουριτσά με τι αμήκου τη Αβρώστη, είχαν συγκεντρωθεί ξόδε την Τυρκουριτσά, όχι μόνο οι επαναστάτε από την Ινδικά, κάθε ελληνική ληστατάρδε, α πούμε και την Θεσσαλία και από το Πατεδοκία και από τα Αγία νησιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν η πόλη δεν έπεσε με τέτοιο οργανωμένο τρόπο όπω έλεγε ο Κονοποτρόνη, είδε προφανέ ότι και συνέβησαν βιωμότητε και απότε οι οποίε συνέβησαν. Και ο Κονοποτρόνη, τον οποίο ενώ δεν του δώσαν την άξιση στρατηγία, οι υπόκρατε που φαίνονται γι' αυτό έχουν περάσει 238 χρόνια. Και δεν έτυχε από το σπίτι από το πολιτικό διάταγμα τη στρατηγία στον Πολεμοκρόνη, δεν είχαν αποφασιστεί μέχρι σήμερα. Η πράξη τη στρατηγία του που έγινε 28 Απριλίου του 1921, γιατί ο Πολεμοκρόνη ω αντιστάθμιο καλύτερα πήρε κέρδη την πολιτσά, αλλά και με αυτή την ιδιότητα διάμεσα ένα χρόνο μετά στα Τεβενάκια, μέχρι σήμερα το επίσημο υπόκρατε με κουρδικά και πασιφικά διατάγματα. Έχει αναγνωρίσει την αντιστρατηγία στον Πεμπόπη. Εμάν έκτιναν να είναι υπεύθυνο για του Αγίου Κολοπατρώνε, και αντίστοιχα να μην είναι ο Αγισάδη. Σοβαρή τότε έρευνα τη σήμερα. Και σε κάθε περίπτωση ο Κολοπατρώνη ήταν έξαρτο με τον τρόπο που έπεσε την Κουτσά, για να βαλώνει στον λόγο ότι κάθηκα τη θησαυρή τη πόλη. Και κάθε στρατηγικό ηγέτη, υπεύθυνο στρατηγικό ηγέτη απέναντι στον εαυτό του, και απέναντι στο θεό δεμάτων του Βέρου, είναι υποχρεωμένο, έχει καθήκον να εξασφαλίζει του οικονομικού φόρου για τη συνέχιση ενό πολεμικού αγώνα. Πόσο μάλλον να μονίγει, πόσο όλε είναι παραστατικέ, γιατί δεν υπήρχε μετάβαση να ήταν εκεί, ούτε να μένει. Και εμεί τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε κοντά σα σε πολύ λίγα λεπτά. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε όσα έγιναν στον Δήμο της Τρίπολης την προηγούμενη Κυριακή. Καρναβαλική παρέλαση, Color Day Festival, παρουσιαστής Δημήτρης Ουγγαρέζος, τραγουδιστής Ηλίας Βρετός, και ο κόσμος πέρασε μοναδικές στιγμές, ακόμα και αν έβρεξε για λίγες ώρες, αυτό δεν πτώησε κανέναν.
άνθρωπο. Ο Αστέριος ήταν στα τέξ. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή διασκέδαση. Και η βροχή δεν μας σταματάει. Συνεχίζουμε εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα, τι θα πει Τρίπολη. Είμαστε Τρίπολησιώτες. Πάρτε τα χρώματα, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Όμως ότι δεν έγιναν καρναβαλικές εκδηλώσεις μόνο στην Τρίπολη, είχαμε σχεδόν σε όλη την Αρκαδία και εμείς θα παρακολουθήσουμε σε κάθε περιοχή όλα όσα έγιναν. Από καρναβαλικές παρελάσεις μέχρι και εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν εκείνες τις ημέρες. Thank you.
μεγάλο ευχαριστώ συνεργητές του Αίγυπτου του Λάβρου.
Και κάπως έτσι, άλλη μια εκπομπή εντός Αρκαδίας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Μένετε συντονισμένοι στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Ionian. Εμείς τα λέμε και πάλι την επόμενη Παρασκευή.